Σήμερα, αγαπητοί μου, Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν όχι μόνο σαν σύμβολον του πάθους και της αυτοθυσίας, αλλά και σαν σύμβολον σωτηρίας. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται δίπολον πάθους και σωτηρίας. Ο Κύριος είπε: «Ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Το να θέλεις να είσαι πίσω από τον Χριστόν, αυτό είναι ένα σημείο σωτηρίας. Γιατί μόνο όταν είσαι πίσω από τον Χριστόν, τότε μόνο σώζεσαι. Αν είσαι μακριά, αλωτριώνεσαι. Το να σηκώνεις το σταυρό, αυτό είναι σημείο πάθους. Γι' αυτό σας είπα ότι ο σταυρός κατέχει το δίπολον του πάθους και της σωτηρίας. Όμως ο Τίμιος Σταυρός αποτελείται από δύο κάθετα ξύλα. Έτσι, συμπλεκόμενα, είναι το πάθος και η σωτηρία. Όπως ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού συμπλέκονται. Στον Παράδεισο ήσαν δύο ξύλα, δηλαδή δύο δέντρα. Το δέντρο της γνώσεως και το δέντρο της ζωής. Έπρεπε ο Αδάμ να περάσει από το ξύλο της γνώσεως διά της υπακοής, η οποία υπακοή είναι μαρτύριον. Έτσι λέγουν οι πατέρες, ότι η υπακοή είναι μαρτύριον και μάλιστα φοβερόν και παρατεταμένων μαρτύριων, για να φτάσει στο ξύλο της ζωής, της αιωνίου ζωής, ο Αδάμ. Έτσι, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού βλέπουμε ότι ενήργει και προ του ιστορικού σταυρού. Όταν λέω ιστορικό σταυρός, εννοώ αυτόν που ο Κύριος στον Κύριο χρησιμοποιήθηκε, αυτός είναι ο ιστορικός σταυρός. Και επειδή ο άνθρωπος ιστόχησε στην υπακοή, που είναι μαρτύριο, το ξαναλέγω άλλη μία φορά, έχασε και τη ζωή. Και ήλθε ο Υιός του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος, υπακοή, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή, θα το ξαναπώ, πέρασε διά της υπακοής που είναι ο σταυρός και έφτασε εις την ανύψωση. Και αυτό συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Διό, γι' αυτό το λόγο, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσα του αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα». Εννοείται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, του εχάρισε το υπερπάν όνομα. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Το όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε όνομα που υπάρχει μέσα στην κτιστήν δημιουργία. Αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ, σεραβίμ, ανθρώπων, αγίων, είναι το υπερπάν όνομα. Έτσι το αίμα του Χριστού γίνεται πάντοτε για μας στοιχείο σωτηρίας. Γιατί εκείνος υπήκουσε και το αίμα το δικό του είναι εκείνο το οποίο πάντοτε μας σώζει. Και ο Παύλος λέγει: «Δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από τις οργείς».
αφού δικαιωθήκαμε δικαίωσης, θα πει αναγνώρισης εκ μέρους του Θεού. Σε αναγνωρίζει ο Θεός, δικαιώθηκες. Αφού δικαιωθήκαμε τώρα στο αίμα το δικό του, θα σωθούμε δι' αυτού του αίματος, δι' αυτού του αίματος, δι' αμέσου του αίματος, από τις οργείς. Και η οργή είναι αυτή η οποία βεβαίως συμβαίνει μέσα στην ιστορία, αλλά είναι η τελική οργή, η οργή εις το τέλος της ιστορίας. Ακόμη σημειώνει στους Κολασσαείς ο Απόστολος Παύλος: «Και δι' αυτού αποκαταλάξε τα πάντα εις αυτόν». Δι' αυτού του αίματος του Χριστού έρχεται να δημιουργήσει για τον εαυτόν του καταλλαγή, συμφιλίωση, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού. Παντού ο Σταυρός και το αίμα. Και αν έχουμε πιστεύσει εις την θυσία του Χριστού, τότε, αγαπητοί μου, περνώντας και εμείς από τη θυσία, θα σωζόμαστε με το αίμα του Χριστού. Είπαμε προηγουμένως ότι πάντοτε ενήργη η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού και στον προ-Χριστού κόσμον. Ναι, η άκτιστος ενέργεια. Ωραία μας τα διατυπώνει αυτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που γιορτάσαμε τη μνήμη του την περασμένη Κυριακή, όχι γιατί ήτο η μνήμη του, αλλά γιατί η Εκκλησία κάθε Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής έχει βάλει ένα όνομα οροθέσιο. Μεγάλος θεολόγος και λοιπά. Μετά δηλαδή από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που ο λόγος σάρξε γένετο, έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να τονίσει ότι και η σάρξ, ο άνθρωπος, θα γίνει λόγος, Θεός. Έτσι λοιπόν ενήργη ο Τίμιος Σταυρός, ενήργη ακτίστος, άκτιστα. Είναι άκτιστος ενέργεια, δηλαδή δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι ενέργεια που απορρέει από τη Θεία ουσία. Αυτό θα πει άκτιστος ενέργεια. Ενήργη λοιπόν και εις τον προ-Χριστού κόσμο. Ο Νόε, επί παραδείγματι, εστάθη, εσώθη από τον κατακλυσμό με την κυβωτό. Η κυβωτός ήτο ξύλινη και συνεπώς ήτο τύπος του ξύλου του Σταυρού. Δια του Σταυρού λοιπόν, τη ακτίστο ενεργία του, εσώθη ο Νοέ. Αλλά με την υπακοή, που είναι πάντοτε και επαναλαμβάνω για τρίτη, τέταρτη φορά, που είναι μαρτύριον, εσώθηκε ο Λότ από την καταστροφή των Σοδόμων. Οι δύο άγγελοι του είπαν: «Η πόλη καταστρέφεται, το πρωί καταστρέφεται». Επίστεψε ο Λότ, έδειξε υπακοή και έφυγε από την πόλη. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε εκείνο το περίφημον σημείον, τη λέξη σημείον τη βάζω εντός εισαγωγικών, σημείον σωτηρίας, και είπε, είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο: «Μνημονεύετε της γυναικός Λότ, να ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ». Γύρισε πίσω και δεν σώθηκε. Όπως και οι Εβραίοι όταν έφυγαν από την Αίγυπτο ήθελαν να γυρίσουν πίσω, να γυρίσουν πίσω γιατί θυμήθηκαν τα ψάρια τα ωραία του Νείλου, τα σκόρδα και τα κρομίδια. Ω ταλέπρε, ω φτώχεια. Κι ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Κάποια φορά, πολλές φορές ήθελαν να γυρίσουν πίσω, και κάποια φορά εσήκωσαν και επανάσταση. Και σωτηρία ιστορικά, όπως ο Κύριος είπε, μνημονεύεται της γυναικός Λότ,
ήταν η φυγή από την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Πιο πλατιά το είπε ως εξής ο Κύριος: όταν δείτε στρατεύματα να έρχονται, ρωμαϊκά στρατεύματα, εκείνος που είναι στο δώμα του και λιάζει τους καρπούς του, το σισάμι του, το κριθάρι του, τα σίκα του, ήταν δώματα, και δει στρατεύματα, μη καθυστερήσει να κατεβεί στο σπίτι του από κάτω να πάρει κάποια πολύτιμα πράγματά του, χωρίς να μπει στο σπίτι του. Μνημονεύεται της γυναικός Λοτ που γύρισε να δει τι έγιναν τα πράγματά της, τι έγινε το σπίτι της, και χάθηκε. Μη λοιπόν καθυστερήσετε, φύγετε από την πόλη, γιατί θα κλείσουν οι πύλες, δεν θα προλάβετε. Όποιος είναι στον αγρό, μη γυρίσει πίσω μέσα στην πόλη να μπει για να σωθεί, να σώσει το σπίτι του, τα πράγματά του, να φύγει προς τα βουνά, να φύγει μακριά. Γιατί? Διότι απλούστατα εις την πόλη αυτή θα έπεφτε η οργή του Θεού. Τέτοια καταστροφή το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους ούτε έγινε κατά τη βεβαίωση του Κυρίου, ούτε πρόκειται να γίνει. Μας κάνει την περιγραφή λεπτομερός ο Ιώσυπος, που είναι σύγχρονος της καταστροφής. Σημείο λοιπόν μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Διαχρονικά αυτή η φυγή από την πόλη της αμαρτίας, τα Σόδωμα, που σας είπα προηγουμένως, αλλά και της Ιερουσαλήμ, είναι τύπος του κόσμου εν ενία πνευματική. Εννοείται της αμαρτωλής Ιερουσαλήμ, γιατί η Ιερουσαλήμ είναι τύπος της Εκκλησίας. Αλλά ας μείνω στα Σόδωμα. Να φύγει κανείς από εκεί που είναι τύπος του κόσμου και της αμαρτίας, εν ενία πάντα πνευματική, αν θέλει να σωθεί. Στο περίφημο όραμα που είδε ο Ιεζεκίηλ και που περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του, ο Ανίρ, στο ένατο κεφάλαιο γραμμένο αυτό, που θα έσωζε τους δικαίους της Ιερουσαλήμ, το 586 π.Χ. έγινε αυτό, και είναι αυτός ο μετέπειτα εν ανθρωπίσας Θεός Λόγος, έλαβε την εντολή να σφραγίσει όσους έπρεπε να σωθούν, που αυτοί ελιπούντο και εστέναζαν για την αμαρτία που υπήρχε μέσα εις την πόλη. Ξοπίσω αυτού του ανδρός ήσαν 6 άνδρες οι οποίοι θα έσβαζαν τους κατοίκους της πόλεως. Είναι εικόνα οραματική και δείχνει ότι θα κατέφθαναν, και όπως κατέφθασαν το 586 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι και κατέσφαξαν τους Εβραίους μέσα στην πόλη. Σώθηκαν. Ποιοι σώθηκαν? Το είπε σαφώς εκείνοι που θα δέχονται εις το μέτωπό των το σημείο της σωτηρίας. Να πως το λέγει: και θα ετίθετο από αυτόν τον άνδρα τον μετέπειτα σας είπα Ιησού Χριστόν. Και είπε προς αυτόν τον άνδρα. Ποιος? Ο Θεός Πατήρ. Διέλθε μέσην την Ιερουσαλήμ, πέρασε μέσα στην Ιερουσαλήμ στην πόλη, και εδώ στο σημείο επί τα μέτωπα των ανδρών, των καταστεναζόντων και των κατοδυναμένων, εν πάσες τες ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής. Βάλε το σημείο επί των μετώπων. Σε ποιους? Σε εκείνους που αναστενάζουν, πονούν και βλέπουν το κακό. Δύο κακά: έκκληση ηθών και ειδωλολατρία. Και ποιο είναι το σημείο? Στο εβραϊκό κείμενο, αντί δω στο σημείο που έχουν οι εβδομήκοντα, έχει και σημειώσεις ταφ επί τα μέτωπα. Θα βάλεις το ταφ. Το γράμμα ταφ στην αρχαία εβραϊκή
ήταν το τελευταίο γράμμα του αλφαβήτου και είχε το σχήμα του σταυρού, ιδίως του φοινικικού αλφαβήτου, από το οποίο πήραν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα, δηλαδή θα βάλει στο σημείο του σταυρού, αυτοί θα σωθούν. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έχει, όπως ακούσετε, σημείων. Και είναι πολύ εύστοχη αυτή η μετάφραση από το σημείο ταφ, διότι ήδη από το βιβλίο των Ψαλμών έχουμε ένα βαθύ μυστικό νόημα εις των όρων, εις την λέξη σημείων. Όπως παραδείγματος χάρη σημείων του φυγήν, σημάδι να φύγεις, σημείων εις αγαθών, σημάδι κάτι που θα σου βγει σε καλό. Να, επί παραδείγματι λέει ο ψαλμωδός στον 51ο ψαλμών: έδειξες το λαό σου σκληρά, έδειξες σκληρά το πρόσωπό σου στο λαό σου, δηλαδή ετιμώρησες σκληρά το λαό σου. Έδωκας τις φοβουμένη σε εκείνους που σε φοβούνται, είχαν το φόβο του Θεού, έδωκας σημείωση του φυγήν, σημάδι να φύγουν από προσώπου τόξου, από το πρόσωπο του τόξου, εβραϊσμός που θα πει από τις σφαίρες, να μιλήσουμε με τη σύγχρονη γλώσσα, από τα κανόνια, από τις σφαίρες να φύγουν. Όπως αν ρισθώσουν οι αγαπητοί σου, για να γλιτώσουν, να σωθούν αυτούς που τους αγαπάς. Αυτός ο ίδιος εξάλλου ο Κύριος αποκαλεί των σταυρών σημείων του Υιού του ανθρώπου, που θα φανεί στον ουρανό, το σταυρό του. Έτσι το λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Γι' αυτό σας είπα, η λέξη σημείων έχει πλατιτέρα και βαθυτέρα έννοια από το ταφ, που έχει ειδική και περιορισμένη, και που το σημείο του Υιού του ανθρώπου, όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, θα φανεί στον ουρανό και βέβαια θα χαροποιήσει τους πιστούς, ενώ τους ασεβείς και αμαρτωλούς θα τους κατατρομάξει, όπως διαβάζουμε και στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και οι πρώτοι χριστιανοί πολλές φορές έλεγαν των σταυρών σημείων. Και εμείς ακόμη σήμερα λέμε, κάνω το σημείο του σταυρού, κάνω, δηλαδή κάνω το σταυρό μου, κάνω το σημείο του σταυρού. Εσχατολογικά πάλι βλέπουμε ότι θα ενεργεί το σημείο της σωτηρίας, ο σταυρός, το αίμα του Χριστού. Είτε σταυρόν πούμε, είτε αίμα Χριστού πούμε, όλα είναι το ίδιο πράγμα, ταυτίζονται. Θυμηθείτε, σαν τύπος του αίματος του Χριστού επί του σταυρού, σαν τύπο το αίμα των αρνιών, που έσφαξαν οι Εβραίοι το βράδυ της παραμονής της αναχωρήσεώς των, ώστε ο ολοθρευτής άγγελος να μην μπαίνει μέσα, να μην μπει μέσα στα σπίτια τους. Ήταν η τελευταία δεκάτη πληγή και θανατώσει τα πρωτότοκα, ενώ όλα τα σπίτια των Αιγυπτίων, από το παλάτι του Φαραώ έως την τελευταία καλύβα του αγρότου, χάθηκαν τα πρωτότοκα, εθανατώθησαν εκείνο το βράδυ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εσχατολογικά πάλι θα έχουμε την ίδια σφραγίδα, το ίδιο σημείο. Λέγει στην Αποκάλυψη στο 7ο κεφάλαιο, άγγελον είδα και τα λοιπά, έχοντας σφραγίδα Θεού ζώντος, λέγον, μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, άχρης ου σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών, έως ότου σφραγίσουμε. Όπως και στον προφήτη Εζεκίλ, μη προβείτε στην σφαγή έως ότου σφραγιστούν. Μπει το σημείο της σωτηρίας, το σημείο, γιατί τι άλλο είναι σημείο σωτηρίας όταν σώζεσαι, σε εκείνους που πονούν και αναστενάζουν για την αμαρτία, εννοείται.
ίδιο και για εκείνους που ακολουθούν το αρνίον τον Ιησού Χριστόν, πάλι στην Αποκάλυψη εις το 14ο κεφάλαιο, που έχουν το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών, γραμμένον στα μετωπά τους. Κάποιο λοιπόν σημείο προφανώς μυστικών βλέπουμε να δίδεται εις τους πιστούς, ιδίως στα έσχατα, σε κάθε εποχή. Η περίπτωση είναι διαχρονική, αλλά ιδίως στα έσχατα που πρέπει να σωθούν από την παρουσία του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και ο Αντίχριστος θα σφραγίσει με το δικό του το χάραγμα, θα σφραγίσει. Για να μην προσκυνήσουν λοιπόν εκείνοι που θα έχουν το σημείο της σωτηρίας, για να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο από τη βαριά πολιτική που θα ασκήσει και το διωγμό εναντίον των χριστιανών, για να αποφύγουν λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και την κακοπάθεια η οποία κατά τους πατέρας ξεπερνά την κακοπάθεια των αρχαίων μαρτύρων, αυτοί δέχονται το σημείο. Και το σημείο ποιο είναι? Να καταφύγουν στην έρημο, για να αποφύγουν. Ναι. Να πως το λέγει πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και η γηνή είναι η Εκκλησία, έφυγε εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, η λαϊκή τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260, 3,5 χρόνια, για να σωθεί, να γλιτώσει. Και έβαλε όφης εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυναικός, όφης ο διάβολος, είδωρ ως ποταμόν, ή να αυτήν ποταμοφόρη τον ποιήσει, να την πνίξει. Είναι η κάθε κακοπάθεια που θα υποστεί η Εκκλησία στις έσχατες ημέρες, που θα υποστεί το λίμα το υπόλοιπο των δικαίων και των πιστών. Έτσι, αυτή η κακοπάθεια είναι ο Σταυρός. Αλλά ταυτόχρονα, ο Σταυρός σαν σημείο θα σταθεί και η σωτηρία του λίμματος των πιστών που έχουν μείνει. Ο διωγμός λοιπόν τι είναι? Ο Σταυρός. Σώζεται όμως ο πιστός δι' αυτού του Σταυρού, παύλα, διωγμού στην έρημο. Και ξέρετε ότι ο Αντίχριστος θα ήθελε να βάλει και τη δική του στο μέτωπο σφραγίδα, για να καταργήσει τη σφραγίδα του Χριστού, ο μεγάλος πίθηκος του Χριστού, δηλαδή μιμητής από την ανάποδη όμως. Το λέει ο Ιερός Αυγουστίνος αυτό. Αγαπητοί μου, στην περίπτωση του σημείου που είδε εν οράματι ο Εζεκίηλ, σχολιάζει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας και λέγει: «Τις γαρ η δεδομένη από του Θεού σημείωσης της ευλαβέσιν, ποια ήταν, λέγει, αυτή που δόθηκε σημείωσης από το Θεό εις τους πιστούς, εις τους ευλαβείς, ή τι το σημείον το επιταμέτωπα διδόμενον των της αληθείας ζηλωτών και στεναζόντων επί τες παραβάσεσι τες γινωμένες εν το λαό? Τι είναι, λέει, το σημείο εκείνο που δόθηκε στα μέτωπα των ζηλωτών χριστιανών, οι οποίοι στενάζουν για τις παραβάσεις που γίνονται?» Και λέγει: «Ή», δηλαδή παρά τι άλλο, «ή η κοινωνία της θειότητος εις τους υγιώς αυτήν νοούντας φθάνουσα». Τι είναι η κοινωνία της θειότητος? Που σημαίνει ότι το σημείο της σωτηρίας, ο Τίμιος Σταυρός, είναι η κοινωνία της θειότητος, δηλαδή η κοινωνία με το Θεό. Όταν έχω την σφραγίδα του Θεού, όταν έχω το Σταυρό απ' έξω μου και από μέσα μου, ζω σταυρικά, τότε αναμφισβήτητα έχω την κοινωνία της θειότητος, την κοινωνία του Θεού. Είναι το
είναι το σφράγισμα, είναι το σημείο που πήραμε κατά μυστικό τρόπο στο βάπτισμά μας, αγαπητοί μου. Είναι σφράγισμα παντοδύναμων. Όταν όμως εμείς με τον τρόπο που θα ζήσουμε το αθετήσουμε, τότε αυτό μένει, το σημείο αυτό του Θεού μένει ανενέργητο. Και τότε οι δαίμονες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, επιστρέφουν δρυμύτεροι, διότι τους ξεφύγαμε και πάλι με τη θέλησή μας τους παραδοθήκαμε. Και τότε δίδομαι την δυνατότητα για τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Ας το προσέξουμε, που η σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι ολευθρία. Λέγει, περιέργως λέγει, η διαμέν τους πιστούς, λέει, σημείων. Διαδέ την περίπτωση του Αντιχρίστου, λέγει χάραγμα. Σημείων, αν πάρω μία μπογιά, κάνω σημείων. Μάλιστα το εβραϊκό έχει μελανοδοχείο που κρατάει ο άνδρας αυτός που σημειώνει στα μέτωπα εκείνων που θα σωθούν. Αλλά όταν βάλω μια μπογιά, αυτή μπορώ να τη βγάλω. Όταν λέω χάραγμα, σημαίνει κάτι που χαράσω και το χάραγμα δεν εξαλείφεται. Γι' αυτό θα το πω άλλη μια φορά, όχι σήμερα το παδεύτερη, άλλοτε το έχω πει. Εκείνος που θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον και θα δεχθεί όχι το σημείον, το χάραγμα, όχι το σημείον το ολέθριον, το χάραγμα το ολέθριον, επειδή ακριβώς είναι χάραγμα, αυτός δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Αγαπητοί, σήμερα η Εκκλησία μας υψώνει τον τίμιον σταυρόν του Χριστού για να μας υπενθυμίσει τόσο το πάθος όσο και τη νίκη. Να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει διαρκώς να ανανεώνουμε το σημείο της σωτηρίας που είναι η μετοχή μας στα παθήματα και στην Ανάσταση του Χριστού. Να γίνουμε, όπως λέγει ο Απόστολος, σύμφυτοι με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα που μπολιάζω σε ένα δέντρο, αυτό γίνεται σύμφυτο, γίνεται ένα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να γίνουμε σύμφυτοι με τον Χριστό. Το μυστικό αυτό σημείο, το σημείο της σωτηρίας, οι άνθρωποι του σατανά το αγνοούν παντελώς ή το χλεβάζουν. Διάβαζε ένα άρθρο προημερών σε ένα περιοδικό για τις σατανικές λατρείες που γίνονται, και βέβαια δεν μου ήταν άγνωστο, αλλά απλώς σας το λέω γιατί μου υπενθυμήθηκε ότι στις σατανικές των επικλήσεις, και είναι τόσες πολλές δυστυχώς και στην Ελλάδα, έχουν τον δίμιον σταυρόν ανάποδα, τον έχουν ανεστραμμένο προς τα κάτω, ανάποδα. Δείγμα, δείγμα. Πρώτον, περιφρονήσεως, και δεύτερον, μη ενεργίας του Δημίου Σταυρού. Έχουν και τον εγκλωβισμό, αλλά μην πω πιο πολλά. Εμείς όμως που γνωρίζουμε τη δύναμή του, τη σωτήρια δύναμη του Τιμίου Σταυρού, ας ζούμε πάντοτε σταυρικά, ευαγγελικά, με κακοπάθεια. Αυτό θα πει σταυρικά, και τότε θα αισθανόμεθα ότι το σημείο του Τιμίου Σταυρού είναι για μας Θεού δύναμης και Θεού σοφίας.